Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο που θα κάνουμε μαζί. Σήμερα θα σας δείξω και θα σας μιλήσω για την καινούρια μου οθόνη την οποία βλέπετε από πίσω. Είναι μια οθόνη βέβαια την οποία βλέπετε στα προηγούμενα βίντεό μου γενικότερα. Την έχω αγοράσει εδώ και λίγο καιρό. Σκεφτόμουν πολύ καιρό η αλήθεια είναι ότι θέλω να αγοράσω μια καινούρια οθόνη και κατέληξα ότι αυτό το μοντέλο είναι αυτό που εγώ θέλω. Θα σας πω και την εναλλακτική μου. Ωστόσο, πριν προχωρήσουμε στα ενδότερα της οθόνης, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Η οθόνη που βλέπετε από πίσω μου είναι από την εταιρεία Dell, είναι 32 ίντσες και είναι το μοντέλο που έχει 4K ανάλυση. Γενικότερα, ακριβώς βασικά, όχι γενικότερα, ακριβώς το μοντέλο είναι το Dell U3223QE. Το μέγεθός του ακριβώς είναι 31,5 ίντσες. Δεν είναι συνολικά 32, είναι 31,5. Ήμουν ανάμεσα σε αυτό το μοντέλο ή στο μοντέλο το U2732QE, αν θυμάμαι καλά. Αυτό πρέπει να ήταν, γιατί ήταν πάλι της Dell, απλά ήταν η ίδια οθόνη με τα ίδια χαρακτηριστικά, αλλά σε μέγεθος 27 ίντσες. Για κάποιο λόγο θεώρησα ότι οι 32 θα μου κάθονται καλύτερα. Όντως με βολεύουν. Οπότε πάμε λίγο να σας τα πω όλα. Γιατί αγοράστηκε η συγκεκριμένη οθόνη. Η συγκεκριμένη οθόνη αγοράστηκε γιατί δεν μου άρεσαν το πώς αποτυπωνότανε τα χρώματα ή γενικότερα τα βίντεο όταν τα έβλεπα εκ των υστέρων. Σίγουρα έχω πολλά βήματα να κάνω για να μπορέσω να τα τελειοποιήσω, γιατί καλώς και κακώς όλα τα βίντεο που βλέπετε τα γυρίζω μόνος μου, τα στείνω μόνος μου, τα εντιτάρω μόνος μου, όλα τα κάνω μόνος μου, οπότε σίγουρα έχω πολλά περιθώρια και εγώ για να βελτιωθώ, αλλά σε κάθε περίπτωση έχω παρατηρήσει διαφορά από την ώρα που πήρα τη συγκεκριμένη την οθόνη στα βίντεο τα οποία βλέπω και επειδή αυτό ήταν ο βασικός λόγος, θεώρησα πως αυτό εδώ πέρα το μοντέλο είναι αυτό το οποίο εμένα μου κάνει. Ήρθε μέσα σε αυτό εδώ πέρα το πολύ μικρό, σίγουρα δεν θα το πιάσει όλο η κάμερα, το πολύ μικρό κουτί το οποίο βλέπετε. Αυτό εδώ πέρα γενικότερα υπολογίστε ότι σε κιλά πρέπει να ήταν 17 κιλά, 15, 15 κιλά, το λέει εδώ πέρα, 14,5, το κουτί ολόκληρο συνολικά. Πήγα και το πήρα εγώ από το πλαίσιο, γιατί το παρήγγειλα από εκεί πέρα. Συμβουλή μου, μην την παραγγείλετε από το κατάστημα και την πάτε και την πάρετε εσείς από το κατάστημα, εκτός αν πρέπει να γίνει κάποια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία, όπως έκανα εγώ. Γιατί είναι κουραστικό να πρέπει να τη μεταφέρετε, είναι καλύτερο να την παραγγείλετε και να ζητήσετε να σας τη φέρουν απευθείας στο σπίτι. Αυτά που εγώ κοιτούσα για να μπορέσω να δικαιολογήσω την αγορά και να καταλήξω στο ότι θέλω να πάρω αυτήν, είναι η διαφορά, η ένταση, τέλος πάντων, το μαύρο το οποίο βγάζει η συγκεκριμένη οθόνη να είναι όσο πιο αποδεκτό γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι θα με βόλευε πάρα πολύ να είχα πάρει μια οθόνη η οποία θα ήταν OLED. Αλλά επειδή OLED 4K στις 32 ή στις 27 ίντσες δεν υπάρχουν, κατέληξα σε αυτήν. Η εναλλακτική μου ήταν να πάω σε μια άλλη οθόνη η οποία ήταν από την LG. Και γιατί κατέληξα σε αυτήν. Κατέληξα σε αυτήν γιατί έχει το πάνελ, το IPS Black Technology, το οποίο νομίζω κατασκευής είναι της LG, και το συγκεκριμένο δίνει μια αντίθεση στο μαύρο η οποία είναι 2000 προς ένα, αν θυμάμαι κάπως έτσι τα λένε. Πήγα λίγο τις είδες στο κατάστημα της Dell στο Mall και κατέληξα ότι ναι, αυτό είναι το μοντέλο το οποίο θέλω. Τις είχαν και συγκριτικά σε μεγέθη 27-32, οπότε λέω εντάξει, οκ, πάμε στις 32. Τώρα, στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της και γιατί με έχει βολέψει εν τέλει, από ό,τι αποδείχτηκε, πάρα πολύ. Με έχει βολέψει πάρα πολύ και το είχα δει ούτως ή άλλως, γιατί με ένα καλώδιο, αυτό του ρεύματος συνδέω την οθόνη και από εκεί και πέρα συνδέω με ένα USB-C καλώδιο τον υπολογιστή, το Mac, τον οποίο τον έχω εδώ πέρα από πίσω, παίρνει ρεύμα από την οθόνη, συνδέεται κατευθείαν στην οθόνη, άρα μεταφέρω όλη μου την εικόνα από την υπολογιστή εκεί, χωρίς να χρειάζομαι κάποιο ξεχωριστό καλώδιο HDMI, όπως επίσης χωρίς να χρειάζομαι και τον αντάπτορα τον οποίο χρησιμοποιούσα μέχρι πρότινος για να μπορέσω να συνδέσω την οθόνη που χρησιμοποιούσα με τον υπολογιστή. Άρα λοιπόν έχω γλιτώσει σίγουρα μια ταλαιπωρία του να πρέπει να έχω τα καλώδια τα συγκεκριμένα και τον αντάπτορα μαζί μου. Έχει ένα σκασμό, όταν λέμε ένα σκασμό, είναι γεμάτη θύρες
και συγκεκριμένα τις βλέπω από εδώ πέρα για να μην κάνω κάποιο λάθος. Έχει θύρα HDMI η οποία είναι και HDCP 2.2. Έχει DisplayPort μία θύρα της έκδοσης 1.4. Έχει USB-C, αυτό που σας είπα, το οποίο δίνει και ενέργεια η οποία είναι στα 90W. Το Mac το δικό μου φορτίζει στα 96, οπότε δεν έχω κάποια απώλεια ως προς την ενέργεια. Προλαβαίνει φορτίζει όταν έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη για να κάνει χρήση ενέργειας. Από εκεί και πέρα, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, έχει USB-C 1, 2, εκτός του άλλου, το οποίο συνδέεται με τον υπολογιστή. Το δεύτερο, το USB-C, από ό,τι βλέπω, δίνει ενέργεια μέχρι 15W. Έχει 4 USB 3.2, τα οποία είναι κανονικό USB, το USB α δηλαδή. Έχει έξοδο για ήχο, αυτό γιατί δεν το έχω χρησιμοποιήσει τόσες μέρες. Έχει έξοδο για ήχο για να μπορέσουμε να συνδέσουμε ακουστικά, τα οποία, να τα, ωραία, για να μπορέσουμε να συνδέσουμε αυτά εδώ πέρα τα ακουστικά και αυτό εδώ πέρα σας το βγάζω, άρα να συνδέσουμε αυτήν εδώ πέρα την υποδοχή. Έχει τέτοια έξοδο, όπως επίσης έχει, από ό,τι βλέπω και το χρησιμοποιώ ήδη, και θύρα Ethernet. Η θύρα Ethernet επίσης με βόλεψε πάρα πολύ γιατί συνέδεσα την οθόνη με καλώδιο με το μόντεμ μου και ο υπολογιστής με το που συνδέεται τραβάει κατευθείαν ίντερνετ μέσα από το USB σε καλώδιο με το οποίο συνδέεται στην οθόνη. Άρα λοιπόν έχω γλιτώσει πάρα πολύ φόρτο καλωδίων ή γενικότερα αυτό το μπέρδεμα που θα μπορούσα να έχω υπό άλλες συνθήκες στο γραφείο μου. Όσον αφορά την ανάλυση, εκτός από το 4K, το Ultra HD δηλαδή, άρα μιλάμε για 3840x2160, η συχνότητα ανανέωσης είναι στα 60Hz, ενώ επίσης η συγκεκριμένη οθόνη έχει μια γκάμα χρωματική η οποία καλύπτει, και το βλέπω από μέσα για να μην κάνω κάποιο λάθος, το 100% του REC 709, έχει επίσης το 100% κάλυψη το sRGB, ενώ καλύπτει και το 98% του DCI-P3. Έρχεται με VESA Display HDR 400 και από ό,τι το έχω ψάξει λίγο και το έχω δει, το HDR 400 ή γενικότερα αυτή είναι η ορολογία, γιατί μπορεί να είναι Display HDR 400, 600, 1000, μπορεί να είναι και 1200 αν θυμάμαι καλά που έχω δει. Το νούμερο υποδεικνύει τη φωτεινότητα που μπορεί να βγάλει αυτήν η οθόνη. Συγκεκριμένα το Display HDR 400 μας δείχνει ότι έχει ένα peak luminance το οποίο είναι 400 cd ανά μέτρο. Λογικά είναι τετραγωνικό. Άρα λοιπόν η ένταση την οποία βγάζει η συγκεκριμένη οθόνη είναι στα 400 το μέγιστο. Έχει επίσης προστασία οθόνης από το μπλε φως, συγκεκριμένα το ονομάζει Comfort View Plus, ούτως ώστε να είναι πιο ξεκούραστη η επαφή των ματιών μας με την οθόνη, ενώ επίσης είναι και μια οθόνη η οποία γενικότερα μπορεί να ανέβει και να κατέβει ως προς το ύψος, μπορεί να γυρίσει δεξιά και αριστερά, ενώ αντίστοιχα μπορούμε, αν θέλουμε, αντί να την έχουμε έτσι οριζόντια όπως είναι αυτή τη στιγμή, να τη γυρίσουμε κάθετα. Έχει μία μικρή επισήμανση ως προς το πώς μπορούμε να το κάνουμε το συγκεκριμένο, γιατί για το δεξιά-αριστερά ή για το πάνω-κάτω είναι πολύ εύκολο, απλά το κάνουμε έτσι ή έτσι. Για να μπορέσουμε να τη γυρίσουμε κάθετα, και σας το λέω γιατί εγώ πήγα να το κάνω λίγο περίσκεπτα και ευτυχώς το έκανα αργά, οπότε ούτε την έκδαρα ούτε τίποτα. Για να μπορέσουμε να τη γυρίσουμε κάθετα, χρειάζεται να της δώσουμε μία κλίση η οποία θα είναι προς τα πάνω, δηλαδή από εκεί που είναι έτσι, να τη γυρίσουμε έτσι, για να μπορέσει να σηκωθεί το κάτω το μέρος και αφού σηκωθεί μετά να τη γυρίσουμε κάθετα. Ιδάλως θα χτυπήσει στη βάση. Θα χτυπήσει στη βάση σημαίνει ότι θα καταρθεί. Όπως επίσης μπορεί να μας αφήσει και κάποιο σημάδι στη βάση. Προφανώς μέσα στη συσκευασία με την οποία έρχεται και την ανοίγουμε περιέχονται τα πάντα. Γενικότερα με το που ανοίξουμε το κουτί ερχόμαστε κατευθείαν σε επαφή με τα πρώτα τα αξεσουάρ τα οποία έχουμε. Σίγουρα περιέχεται μέσα η βάση η οποία πρέπει να σας πω και να το ξέρετε ότι είναι πολύ βαριά συγκριτικά με αυτό που περιμένεις ή συγκριτικά με τις υπόλοιπες βάσεις από τις υπόλοιπες οθόνες. Η βάση χρησιμοποιείται για να μπορέσουμε να βγάλουμε την οθόνη από το κουτί και υπάρχει και βιβλιαράκι με οδηγίες. Είναι αυτό που βλέπετε εδώ πέρα, το οποίο αν το δείτε, παίρνετε ότι εδώ πέρα μας δείχνει το τι περιέχει μέσα και θα σας το δείξω, μας δείχνει εδώ ότι πρώτα βγάζουμε τη βάση, τη συναρμολογούμε, άρα λοιπόν το βγάζουμε και έπειτα, όπως το δείχνει και εδώ πέρα, μας συστήνει, σίγουρα μπορεί να βγει και διαφορετικά, μας συστήνει να πάρουμε
να κουμπώσουμε τη βάση στο πίσω μέρος της οθόνης, γιατί το κουτί όπως ανοίγει έρχεται με την οθόνη να κοιτάζει προς τα κάτω, άρα πρέπει να πάρουμε τη βάση, να την κουμπώσουμε στο πίσω μέρος της οθόνης και αφού κουμπώσει, μετά να σηκώσουμε την οθόνη. Για να μην την γδάρουμε, να μην πάθει κάτι, να μην σπάσει και να είναι σίγουρο ότι θα βγει και δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, η οθόνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατευθείαν. Έρχεται με ένα καλώδιο USB-C, Είναι αυτό που χρησιμοποιώ και εγώ κατευθείαν για να συνδέσω τον υπολογιστή. Έρχεται επίσης με ένα καλώδιο το οποίο είναι DisplayPort και είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε. Δεν το έχω ανοίξει ακόμα γιατί δεν έχω κάποια συσκευή η οποία να είναι, δείτε εδώ πέρα, η οποία να είναι DisplayPort για να μπορέσω να το χρησιμοποιήσω. Γενικότερα, κοιτάζοντας λίγο στα ίντερνετ, οι κριτικές και τα σχόλια λένε ότι το συγκεκριμένο πρότυπο είναι καλύτερο από το HDMI, αλλά δεν το χρησιμοποιώ. Έρχεται με αυτό εδώ πέρα το καλώδιο, το οποίο είναι USB-α σε USB-C, το βλέπετε και εδώ πέρα. Άρα μπορούμε και αυτό να το χρησιμοποιήσουμε. Όσον αφορά τις θύρες της οθόνης, το βλέπω μέσα από τη σελίδα, έρχεται με συνολικά γύρω στις 11-12 θύρες. Η πλειοψηφία από αυτές βρίσκεται στην οθόνη από πίσω, ακριβώς κάτω από τη βάση στην οποία συνδέεται και για εύκολη πρόσβαση έχει δύο θύρες, ένα USB-C από ό,τι βλέπω και ένα USB-α, οι οποίες βρίσκονται από αυτή την πλευρά στην κάτω γωνία. Άρα είναι στην κάτω αριστερά γωνία. Είναι εύκολα προσβάσιμες, άρα μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε, είναι εδώ. Μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για να συνδέσουμε μία συσκευή να φορτίσει ή για να συνδέσουμε κάποιο USB-C adapter, ούτως ώστε να μπορέσουμε να μεταφέρουμε κάποια αρχεία. Πάρα πολύ βολικό και πάρα πολύ εξυπηρετικό. Επίσης, η μία από τις δύο τις θύρες, η USB-C, αν θυμάμαι καλά, είναι αυτή που βγάζει τα 15W. Άρα μας εξυπηρετεί και για αυτό το λόγο για τη φόρτιση. Μέσα στο κουτί εννοείται ότι περιέχονταν και κάποια άλλα πράγματα. Περιεχόταν και αυτό εδώ πέρα το χαρτί. Εσείς που τα ψάχνετε περισσότερο και τα καταλαβαίνετε, σίγουρα μπορείτε να το διαβάσετε πιο εύκολα και περισσότερο από εμένα. Από πίσω έχει και άλλες πληροφορίες, τις οποίες τις βλέπετε είναι αυτές εδώ πέρα. Έρχεται και με την κλασική ταμπελίτσα που είναι για την ενέργεια, η οποία μας δείχνει ότι όσον αφορά την κατανάλωσή της είναι 29 κιλοβατόρες στις 1000 ώρες λειτουργίας. Και κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο πρέπει να το προσέξουμε ως προς τις λεπτομέρειες για την οθόνη τη συγκεκριμένη, έρχεται με ΔΕ μικρότερο του 2. Το ΔΕ, για αυτούς που δεν το ξέρανε, όπως ήμουν εγώ που ήμουν εντελώς αδαής με το συγκεκριμένο, είναι η πιστότητα, για να το πω σωστά, η πιστότητα αποτύπωσης των χρωμάτων σε σχέση με την πραγματικότητα. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το ΔΕ να είναι όσο μικρότερο γίνεται. Όσο μεγαλύτερο, τόσο πιο λανθασμένη είναι η αποτύπωση των χρωμάτων. Άρα λοιπόν ένα ΔΕ μικρότερο του 2 είναι πολύ κοντά στην σχεδόν ακριβέστατη αποτύπωση αυτών που βλέπουμε. Επίσης έρχεται με picture in picture. Η δυνατότητα που έχουμε στο συγκεκριμένο είναι να έχουμε δύο διαφορετικές οθόνες, δύο διαφορετικές εικόνες να προβάλλονται στην οθόνη, η οποία μπορεί να χωριστεί είτε στη μέση, άρα να βλέπουμε δεξιά και αριστερά διαφορετικά πράγματα. Εναλλακτικά μας δίνει την επιλογή να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε το picture in picture και να βλέπουμε μία βασική οθόνη, μία βασική είσοδο δηλαδή εικόνας και από εκεί και πέρα σε ένα μέγεθος το οποίο είναι περίπου τόσο ή και σε μεγαλύτερο το οποίο είναι περίπου τόσο, είτε πάνω δεξιά, είτε πάνω αριστερά, κάτω, πάνω δεξιά, είτε κάτω δεξιά, είτε πάνω αριστερά ή κάτω αριστερά, μπορούμε να προβάλλουμε τη συγκεκριμένη την εικόνα. Η απόκριση της οθόνης είναι στα 8 μιλισεκόντ, όπως μπορείτε να καταλάβετε και να δείτε μέσα από εδώ πέρα, η οθόνη είναι 16:9, ενώ όσον αφορά τη γωνία θέασης είναι 178 μοίρες. Γενικότερα, η γωνία θέασης της οθόνης είναι πάρα πολύ καλή. Εγώ που τη χρησιμοποιώ και όρθιος και τη βλέπω από το πλάι και κάνω από εδώ και κάνω από εκεί, δεν έχω παρατηρήσει να υπάρχει κάποιο σημείο σε κάποια γωνία στην οποία να μου αλλάζει τα χρώματα ή να φαίνεται ότι λίγο ξεφτίζουν ή είναι λίγο πιο ξεπλυμμένα. Άρα λοιπόν είναι πολύ καλή σαν γωνία θέασης. Δεν έχει ενσωματωμένα ηχεία,
Αυτό δηλαδή είναι κάτι το οποίο αν κάποιος χρειάζεται απλά για να έχει έναν ήχο να ακούγεται, δεν θα τον βολέψει στο συγκεκριμένο. Έρχεται με βέσα το οποίο είναι 100x100, άρα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και να τις στερεώσουμε στον τοίχο σε κάποια βάση εφόσον θέλουμε. Το βάρος της οθόνης είναι 6,64 κιλά, ενώ όσον αφορά τις διαστάσεις της, σε χιλιοστά θα σας τις διαβάσω όπως ακριβώς τις βλέπω εδώ πέρα μέσα, είναι 611x44,44, άρα λοιπόν αυτό εδώ πέρα είναι 611,44. Το ύψος της είναι 385,18 μέχρι 535,18, άρα αναλόγως σε ποιο σημείο του σημείου στο οποίο θα την αφήσουμε και θα την τοποθετήσουμε, το ύψος της κυμαίνεται σε αυτό, ενώ το βάθος της είναι 185, γιατί από πίσω δεν είναι flat, έχει μία μικρή ελαφριά καμπύλη. Έρχεται επίσης με KVM switch, αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ δεν έχω δοκιμάσει, έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές ότι θα ήθελα να το δοκιμάσω, ωστόσο δεν έχει συμβεί προς το παρόν. Το KVM switch για εσάς που δεν το γνωρίζατε, όπως ήμουνα και εγώ μέχρι πρότινος, ουσιαστικά είναι ένα ενσωματωμένο χαμπάκι της οθόνης, στην οποία μπορούμε να συνδέσουμε το πληκτρολόγιό μας και το ποντίκι μας απευθείας στις θύρες που έχει η οθόνη, άρα δηλαδή μπορείτε να πάρετε το ποντίκι και τον αντάπτορα για το πληκτρολόγιο ή οτιδήποτε να το συνδέσετε στη θύρα USB-A που έχει η οθόνη και αυτήν αναλόγως του τι συσκευή χρησιμοποιείτε, γιατί μπορεί να συνδέσετε έναν υπολογιστή στο USB-C και έναν υπολογιστή στο HDMI και να έχετε δύο συσκευές. Αναλόγως λοιπόν του ποια συσκευή χρησιμοποιείτε, αντίστοιχα μεταφέρει και τη λειτουργία του πληκτρολογίου και του ποντικιού χωρίς να χρειάζεται εσείς να μεταφέρετε κάθε φορά τον αντάπτορα από τον έναν υπολογιστή στον άλλον ή να έχετε ξεχωριστούς αντάπτορες για να μπορούν να συνδέονται. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο, απλά δεν το έχω εγώ ακόμα δοκιμάσει για να μπορέσω να το καταλάβω. Το κουμπί με το οποίο κλείνουμε και ανοίγουμε την οθόνη βρίσκεται στη δεξιά κάτω πλευρά, εδώ ακριβώς από πίσω, από μπροστά έχει ένα πολύ μικρό λευκό λαμπάκι με το οποίο καταλαβαίνουμε ότι η οθόνη είναι αναμένη ή ότι δεν είναι αναμένη και από πίσω, εκτός από το κουμπί το οποίο υπάρχει, έχει και ένα μοχλό. Τα συγκεκριμένα, ενώ μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, δεν είναι πάρα πολύ εξυπηρετικά ως προς το πάτημα και την μετακίνηση ανάμεσα στο μενού της οθόνης. Και αυτό το λέω γιατί εγώ πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου όταν είναι να πάω να μετακινήσω το μοχλό από πίσω για να μετακινηθώ στο μενού και να κάνω κάτι άλλο, ας πούμε να ενεργοποιήσω το Picture in Picture ή κάτι άλλο. Πιάνω τον εαυτό μου να ακουμπάω την οθόνη και να τη γεμίζω δαχτυλιές σε εκείνο το σημείο. Αντίστοιχα το ίδιο μπορεί να συμβεί και όταν την κλείνουμε ή την ανοίγουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να είναι λίγο διαφορετικό, ίσως από το πλάι, ίσως από κάτω, να είναι κάπου αλλού. Και κάτι ακόμα το οποίο είναι πάρα πολύ εξυπηρετικό, η οθόνη έχει μια λειτουργία στην οποία εάν έχουμε έναν υπολογιστή ανοιχτό και όχι και τους δύο και η οθόνη την τελευταία φορά που τη χρησιμοποιούσαμε ήταν σε λειτουργία στην θύρα USB-C, εάν λοιπόν αυτόν τον υπολογιστή δεν τον έχουμε ανοίξει αλλά έχουμε ανοίξει τον άλλον υπολογιστή ο οποίος είναι ανοιχτός στη θύρα HDMI, κάνει αυτόματα αναζήτηση και βλέπει ότι στη θύρα USB-C δεν έχω κάποια υποδοχή ή κάποια είσοδο εικόνας. Άρα λοιπόν σταματάει να πιάνει από εκεί και ψάχνει όλες τις υπόλοιπες θύρες για να μπορέσει να δει από πού παίρνει εικόνα. Και με το που εντοπίσει αυτήν από την οποία κάνει είσοδο εικόνας, γυρνάει κατευθείαν σε αυτήν. Αυτό είναι πάρα πολύ εξυπηρετικό εφόσον έχετε ξεχάσει ότι δεν έχετε αλλάξει και τέτοια, γιατί δεν χρειάζεται να κάθεστε κάθε φορά να ψάχνετε στο μενού για να μπορέσετε να κάνετε την αλλαγή. Συνολικά και μέχρι στιγμής, από την εμπειρία που έχω και χρονικά, όπως επίσης και από την εμπειρία που έχω, η οποία δεν είναι πολύ μεγάλη ως προς τις οθόνες, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω απόλυτα και να σας εξηγήσω ή να σας αναλύσω στο μέγιστο βαθμό τέλος πάντων τη λογική των χρωμάτων και το πώς ακριβώς φαίνονται, συνολικά η δική μου η εμπειρία, ενός απλού χρήστη δηλαδή, είναι πολύ καλή. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, είναι πάρα πολύ ευχάριστο ακόμα και το να παρακολουθώ περιεχόμενο στη συγκεκριμένη την οθόνη, από κάποια βίντεο, όχι μόνο τα δικά μου. Αυτά από εμένα, αυτά ήταν οι δικές μου συμβουλές, αυτή ήταν η δική μου εμπειρία με την οθόνη και η δική μου η άποψη. Ελπίζω να έχω βοηθήσει κάποιον. Εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε στο κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποίησεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Φυσικά, αν έχετε κάποιο σχόλιο, αν θέλετε να κάνετε like, αν θέλετε να κάνετε share, εγώ είμαι εδώ για εσάς και δεν θα σας πω όχι. Μέχρι την επόμενη φορά, να προσέχετε, να περνάτε καλά, καλή συνέχεια, γεια σας!